κοντά μας έχουμε τον κύριο Ραχοβίτη, τον βουλευτή Λακωνίας με το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος αυτές τις ημέρες βέβαια ασχολήθηκε πάρα πολύ ως όφιλε με το θέμα της, του δημοψηφίσματος. Θέλουμε να μας πείτε, μετά από τα αποτελέσματα πλέον τα γνωστά τα χρεσινά, τι σχόλιο έχετε να κάνετε. Σας ευχαριστώ κύριε Βελούρη, καλησπέρα σας και στους ακροατές σας. Ο λαός προσήλθε χτες στις κάλπες, νυφάλιος, μονιασμένος, έχοντας κατασταλάξει μέσα από μια καταιγίδα πληροφοριών και τρομοκρατίας, θα έλεγα, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα μεγάλα, προσήλθε και έδωσε στο ύψιστο δημοκρατικό δικαίωμά του, στην έκφραση της γνώμης του, έδωσε την απάντηση στο μεγάλο ερώτημα αν δέχεται άλλα μέτρα μνημονιακά μετά από 5 χρόνια μνημόνια, ή όχι. Η απάντηση ήταν συντριπτικά όχι, ότι η κοινωνία λοιπόν δεν αντέχει άλλα μνημονιακά μέτρα, ότι οι αυτοκτονίες, οι ουρές στα συσίτια, η φορολογία, η άγρια, τα κόκκινα δάνεια φτάνουν, τελείωσαν, πρέπει να τελειώσουν κάποια στιγμή. Ήταν ένα πολύ ηχηρό και μαζικό μήνυμα στην κυβέρνηση, το οποίο γεννά ευθύνες, γεννά, δίνει πολλά μηνύματα και κυρίως ρίχνει στην πράτη της κυβέρνησης την ευθύνη για μια άμεση και αποτελεσματική διαπραγμάτευση στα πλαίσια της εντολής του λαού. Θέλω να τονίσω όμως δύο πράγματα. Πρώτον, ότι το παλιό πολιτικό προσωπικό της χώρας έφτασε στο τέλος του. Μετά τις εκλογές της 25ης του Γενάρη, τώρα με το δημοψήφισμα, θεαματικά ο λαός αποφάσισε ότι τελείωσε το παλιό πολιτικό προσωπικό. Είδαμε την παρέτηση του Σαμαρά αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Είδαμε νέους ανθρώπους, όπως τον πρόεδρο της ΟΝΕΔ, να παίρνουν θέση. Χαιρόμαστε που ο νέος κόσμος πια δίνει το μήνυμα σαφέστατα. Το δεύτερο στοιχείο είναι το ότι ο λαός δεν μάσησε στην τρομοκρατία των καναλιών, αντίθετα εξοργίστηκε. Θέλει να πει ένα μήνυμα από αυτά που στέλνει στην κυβέρνηση ο λαός είναι ότι πρέπει να τελειώσουμε με την ανεξέλεγκτη λειτουργία των μέσων μαζικής πληροφόρησης. Είναι μέσα μαζικής πληροφόρησης, δηλαδή παρέχουν πληροφορία, παρέχουν στο λαό συνθήκες τέτοιες που να αποφασίσει με νυφαλιότητα και όριμη σκέψη και δεν είναι μέσα προπαγάνδησης κανενός. Εδώ ήταν χαρακτηριστική περίπτωση καταστρατήγησης του δόγματος αυτού. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα κεντρικά, καταστρατήγησαν κάθε έννοια δημοκρατίας, κατήλησαν τη δημοκρατία δηλαδή, οργίασαν σε ένα πανικό εκφοβισμού της κοινής γνώμης που θα πρέπει να δούμε, όπως σήμερα κάνουν οι εισαγγελικές αρχές από ό,τι θα πληροφορηθήκατε, να δούμε αν αλλίωσαν και το εκλογικό αποτέλεσμα. Δηλαδή αν το εκλογικό αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι διαφορετικό αν δεν υπήρχε αυτή η βία και η τρομοκρατία. Εγώ θέλω να τονίσω προς όλους ότι την επόμενη μέρα, από σήμερα τη Δευτέρα το πρωί, όλος ο λαός μονιασμένος έχει τα ίδια προβλήματα όπως είχε και την Παρασκευή. Αυτό που άλλαξε όμως ήταν η ρητή δημοκρατική εντολή που έδωσε στην κυβέρνηση. Όπως βλέπετε, όπως θα είδατε από το πρωί, και ο πρόεδρος, ο πρωθυπουργός, ο Τσίπρας, πήρε το μήνυμα και συγκάλεσε σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών, όλων των πολιτικών αρχηγών, που ήθελαν να παρευρεθούν φυσικά, και έβγαλαν, μάλιστα κατέληξαν σε κοινό ανακοινωθέν πλην του ΚΚΕ. Αυτό δείχνει λοιπόν ότι πήρε πολύ σοβαρά τη μαζικότητα του μηνύματος και όλοι μαζί θα καθίσουν κάτω να βρουν, χωρίς αντιπολιτευτικές κορώνες και μικροσυμφέροντα που ο καθένας εξυπηρετούσε, να βρουν τη λύση για τη χώρα. Έτσι λοιπόν και ο λαός μας, μονιασμένος με το μήνυμα της κάλπης της θεσινής και της συνάντησης των πολιτικών αρχηγών σήμερα, θα πρέπει να προχωρήσουμε έτσι ώστε η χώρα να προχωρήσει στην κατεύθυνση της ανάπτυξης, της παραγωγής, να ενισχυθεί η πρωτογενή παραγωγή και ο τουρισμός και να πάμε να βγούμε από το φαύλο κύκλο των μνημονίων που ταλανίζουν τη χώρα τα τελευταία 5 χρόνια. Σας ευχαριστώ πολύ. Το ευχάριστο είναι, κύριε Ραχοβίτη, το ευχάριστο είναι ότι αναφέρθηκε και το πακέτο, το αναπτυξιακό πακέτο. Βεβαίως, βεβαίως. Το οποίο είναι σημαντικότατο, γιατί δι' αυτού του τρόπου θα έχουμε εισρωή
κεφαλαίων για επενδύσεις. Αυτό ήταν ένα πακέτο το οποίο είχε πέσει στο τραπέζι, ήταν προϊόν της διαπραγμάτευσης. Αυτούς τους 5 μήνες υπήρχε διαπραγμάτευση, η οποία έφερε σαν αποτέλεσμα το πακέτο το λεγόμενο Juncker, το οποίο θα πέσει στην οικονομία, η οποία φαινομενικά είχε ένα πρόβλημα αυτές τις μέρες, μάλλον αντικειμενικά είχε ένα πρόβλημα αυτές τις ημέρες με την επιβολή του κλεισίματος των τραπεζών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική. Αλλά αυτό ακριβώς όπως είπατε θα λήξει. Το ουσιαστικό και το μεγάλο είναι ότι έρχεται ένα μεγάλο αναπτυξιακό πακέτο που θα μας βοηθήσει να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας, αφενός εύρωστη οικονομία αφετέρου. Δεν είναι μόνο αυτό. Εν τω μεταξύ, αυτά τα πακέτα, τα φαν που λένε, ο σύνδεσμος των κεφαλαιούχων που θέλουν να κάνουν επενδύσεις κλπ, οι επενδυτές με άλλα λόγια, έχουν μεγάλη προτίμηση σε θέματα τουρισμού και θέματα μεταποίησης, όπως επίσης και το θέμα της ναυτιλίας. Τώρα από εκεί και πέρα, εσείς νομίζετε ότι θα αφαιθούν ελεύθερα τα επαγγέλματα γιατί οι Ευρωπαίοι φωνάζουν, μάλλον διατείνονται ότι πρέπει να αφαιθούν ελεύθερα όλα τα επαγγέλματα. Κοιτάξτε, όπως είναι στην Ευρώπη δηλαδή. Στην πραγματικότητα στην Ελλάδα πια έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα δεν υπάρχουν άλλα κλειστά επαγγέλματα. Αυτό είναι μια αιμονή της εργαλειοθήκης του ΟΣΑ για την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων που στην ουσία στην Ελλάδα δεν υπάρχουν. Σε κάθε περίπτωση η ελεύθερη οικονομία λειτουργεί. Δεν πρόκειται να καταληθεί επί των ημερών του ΣΥΡΙΖΑ σε καμία περίπτωση. Αντίθετα, θα μπουν τέτοιοι κανόνες οι οποίοι θα ευνοήσουν να λειτουργεί η ελεύθερη οικονομία ελεύθερη σε ένα πλαίσιο, πραγματικά ελεύθερη σε ένα πλαίσιο με κανόνες όμως. Όχι σε ένα άναρχο πλαίσιο της ζούγκλας του καπιταλισμού, αλλά σε ένα πλαίσιο πραγματικά ελεύθερο με θεσμοθετημένους κανόνες. Δηλαδή, αυτό είναι κάτι το οποίο θα ευνοήσει και τον υγιή ανταγωνισμό. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν ακριβώς όλες οι επενδύσεις θα κατευθυνθούν στο να δώσουν αξία στο προϊόν που παράγει τούτη η χώρα, δηλαδή στον πυρήνα της οικονομίας αυτής της χώρας, δηλαδή σε αυτό που μπορεί να παράξει, όχι στη βαριά βιομηχανία που δεν έχουμε ενδεχομένως. Δεν έχουμε. Βαριά βιομηχανία για μας είναι ο τουρισμός. Βαριά βιομηχανία για μας είναι ο τουρισμός και η παραγωγή και η μεταποίηση αγροτικών προϊόντων. Μην ξεχνάτε ότι τα αγροτικά προϊόντα. Γιατί και σαν αγιοπόνος που είστε, έχετε... Και όχι μόνο, και τώρα στην κυβέρνηση είμαι πιο κοντά στο Υπουργείο. Αυτό ακριβώς. Τι προβλέπετε, θα έχουμε κάποια καλυτέρευση στο αγροτικό θέμα, δηλαδή οι αγρότες θα μπορέσουν να αναπτυχθούν ούτως ώστε να είναι αυτοδύναμοι οικονομικά? Βεβαίως. Ήδη στη νέα ΚΑΠ που ξεκίνησε, ο δεύτερος πυλώνας, ο οποίος έχει αρκετά χρήματα, έχει πολλά μέτρα, μια σειρά από μέτρα τα οποία τώρα είναι στο τελικό στάδιο επεξεργασίας και υποβάλλονται μέσα σε αυτή την εβδομάδα τα περισσότερα τα τεχνικά τους δελτία, υποβάλλονται στις Βρυξέλλες, έτσι ώστε να έχουμε την έγκριση και το συντομότερο να ξεκινήσουν να βγαίνουν τα προγράμματα για τους αγρότες. Ναι, αυτό είναι το ένα κομμάτι που αφορά κατευθείαν τους αγρότες. Το δεύτερο κομμάτι που αφορά τη μεταποίηση είναι ένα κομμάτι το οποίο και αυτό ενδεχομένως λίγο αργότερα από τα αγροτικά προγράμματα, δηλαδή μέχρι τον Νοέμβριο, να ξεκινήσει το ΕΣΠΑ το λεγόμενο, να ξεκινήσει για τη χρηματοδότηση των μεταποιητικών επιχειρήσεων από τον πρωτογενή τομέα. Άρα λοιπόν στην πρωτογενή τομέα και στη μεταποίηση έχουν να πέσουν πολλά χρήματα, τα οποία η διαφορά ποια είναι? Ότι μέχρι τώρα ήταν χρήματα τα οποία δινόντουσαν χωρίς να ελέγχεται το αποτέλεσμα. Ακριβώς. Τώρα έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο που θα υπάρχει και μετρήσιμο αποτέλεσμα. Άρα, ως προς το αποτέλεσμα, δηλαδή το οικονομικό αποτέλεσμα. Την παραγωγή, πείτε το έτσι. Παραγωγή, την παραγωγή, το οικονομικό αποτέλεσμα θα λέγαμε πιο σωστά. Άρα θα σταματήσει αυτό το σύστημα που επικρατούσε. Η σπατάλη, αν θέλετε. Σπατάλη, αλλά έχω 10 στρέμματα, παίρνω 2 χιλιάρικα και δεν με ενδιαφέρει αν θα κάνω παραγωγή προϊόντος, αν θα μαζέψω ελιές ή αν θα σπείρω στάρι ή αν θα κάνω κάποια... Αυτό ακόμα επειδή διαμορφώθηκε το πλαίσιο τον Αύγουστο του 2014, δυστυχώς η παρούσα κυβέρνηση δεν μπόρεσε να το αλλάξει. Ακόμα. Αυτός είναι ο πρώτος πυλώνας που λέτε. Ναι. Ακόμα, ναι, σωστά το λέτε, ακόμα, γιατί θα γίνει η αναθεώρηση της ΚΑΠ στο ενδιάμεσο το 19-20 και εκεί πέρα καλά να είμαστε, θα δούμε πώς λειτουργήσε και πώς θα
ξαναμοιραστεί. Και... Μιλάμε όμως για το δεύτερο πυλώνα που αφορά τις υποδομές στη Γεωργία. Α, ναι. Εκείνο που βοηθάει να παράξει πραγματικά και ανταγωνιστικά. Έτσι, σωστό. Έτσι. Να σας ρωτήσω ένα τελευταίο έτσι ερώτημα και συγχωρήστε με για την καθυστέρηση. Πιστεύετε ότι το δημοψήφισμα ήταν σαφέστατο ότι το ερώτημα όχι από την έξοδο από του ευρώ και της Ευρώπης? Δεν υπήρχε εκεί τέτοιο θέμα. Αυτό ήταν ένα προπαγανδιστικό... Ναι, θα σας πω. Έτσι. Ξέρω, υπήρχε ένα προπαγανδιστικό μότο της Νέας Δημοκρατίας ή των υποστηρικτών του ΝΕ για να φοβήσουν τον κόσμο. Ότι κοιτάξτε, μην ψηφίσετε όχι γιατί θα βγούμε από το ευρώ. Τέτοιο θέμα όχι μόνο δεν τέθηκε, αλλά και η Νέα Δημοκρατία και οι υποστηρικτές του ΝΕ κάποια στιγμή κατάλαβαν ότι είναι λάθος το δίλημα που πήγαιναν να βάλουν στον λαό και σταμάτησαν οι ίδιοι από μόνοι τους. Ποτέ δεν τέθηκε τέτοιο ζήτημα, ήταν ξεκάθαρο το ζήτημα. Αν ο λαός αντέχει άλλα νέα σήμερα, μέτρα ή δεν αντέχει. Σήμερα στη σύνοδο των αρχηγών των κομμάτων, των πολιτικών αρχηγών, υπεγράφει δήλωση ότι όλοι αναγνωρίζουν ότι ναι, δεν ετέθη δίλημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση ή για το ευρώ. Ήτανε απλώς για διαπραγμάτευση. Κύριε Φελούρη, είναι δυστυχώς αυτά ήταν, θέλω να πιστεύω ότι χθες το βράδυ τελείωσε η εποχή, ήτανε μονές του παλαιού πολιτικού προσωπικού. Αυτό το παλαιό προσωπικό πρέπει να πάει στην πάντα. Πρέπει να πάρει το μήνυμά του. Ο κύριος Σαμαράς πρώτος το πήρε. Είναι τιμή του, αν θέλετε αυτό. Έστω και την ίστατη ώρα, κάτι προσέφερε. Η παρέτηση ή η αντικατάσταση τέλος πάντων του κυρίου Βαρουφάκη, πώς σας φάνηκε? Νομίζω ότι ο κύριος Βαρουφάκης ευδόκιμα ολοκλήρωσε τον κύκλο των διαπραγματεύσεων, τον κύκλο της δουλειάς που έπρεπε να κάνει. Ευδόκιμα. Υπέρ και κατά. Εγώ θεωρώ ότι σωστά ο Πρωθυπουργός αποδέχτηκε την παραίτησή του, γιατί ο κύκλος, αυτό που έπρεπε να κάνει ο κ. Βαρουφάκης, το έκανε με τον καλύτερο τρόπο, όσο πιο ευδόκιμα γινόταν. Ένα μήνυμα τελευταίο προς τους τηλεθεατές. Είναι ότι όπως εχθές επικράτησε πνεύμα νυφαλιότητας, έτσι και από εδώ και πέρα θα πρέπει να επικρατήσει πνεύμα ομόνοιας, γιατί έχουμε τα ίδια προβλήματα. Όλοι μαζί θα τα αντιμετωπίσουμε. Θα ανοίξουν και οι τράπεζες γρήγορα. Οι τράπεζες θα ανοίξουν σύντομα. Ευελπιστούμε τώρα στις επόμενες ώρες να πάρει απόφαση η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που να ομαλοποιήσει την κατάσταση. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.